Στο Αλκαζάρ έχει ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά το παιχνίδι. Λάρισα Ολυμπιακός 0-0 ο Έμπε. Το σούτ, η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Η φάση πάντως συνεχίζεται. Γιωργάτος. Καλή προσπάθεια. Ο Σαπάνης γκολ. Το 0-1. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό. Με τον Ηλία Σαπάνη. Γιωργάτος. Καραπιάλης. Σούτ από εκεί. Σέντρε. Πολύ καλή για τον Εμπεγλέρα. Ευκαιρία για την σοφάριση, την οποία αποτρέπει ο Στρακόσια. Και δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο σε αυτό το παιχνίδι, αν και λαμβανωμένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της συνάντησης αυτής, μπορεί κανείς να διακρίνει ένα κάποιο ενδιαφέρον ρυθμό αναμφίβολα. Καραπιάλης τώρα, κοντά στο 2-0. Το κάνει, ναι. Τον γκολ από τον Βασίλη Καραπιάλη, το 19ο του Λαρισαίου στο φετινό πρωτάθλημα, δεν το πανηγυρίζει, μάλλον το πανηγυρίζει, αλλά προς την πλευρά των οπαδών της Λάρισας, αυτοί που τον χειροκρότησαν περισσότερο και από τους δικούς του παίκτες στο ξεκίνημα του αγώνα. Μήλος, γκολ, 2-1, η Λάρισα μειώνει με τον Λευτέρη Μήλος με αυτό το σουτ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Μήλος, καλό σουτ και εντυπωσιακή θεαματική η επέμβαση του συμπαίκτη του στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας, του Φώτο Στρακόσια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1, Σαπάνης Καραπιάλης σε σκόρερ, Μήλος για την Λάρισα, ο Προβίδας το σουτ, το Στρακόσια έβγαλε. Σέντρα του Καρτάδου, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, την οποία όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει ο Σαπάνης. Καραπιάλης. Ρελετάνης, Παπαδόπουλος. Στο δεύτερο δοκάρι η σέντρα, Γιώτης. Μέσα στην περιοχή, πέναλτι. Από τον Πέτρο Πασιαλή, τον Γκουζιώτη, ευκαιρία για τη Λάρισα να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Κολομητρούσης απέναντι από τον Στρακόσια. Γκολ 2-2. Μέσα στην περιοχή Τσακμακίδης για τον Έμπε, χωρίς τραυματοφύλακα, πάνω στον Καραταΐδη. Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Καλατζή. Καλατζής, ο Μιχαήλ από Κρουησόζη. Τσακμακίδης στα σεντράρια, ο Νικολάου την κεφαλιά πάνω στη γραμμή ο Νταμπίζας. Παναλαμβάνω ότι η Λάρισα κάνει τελευταία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να φτάσει στην το 3-2 γκολ τώρα. Γίνεται το 3-2 από τον Γιάννη Τσακμακίδη. Ο Τσακμακίδης το 90 με κεφαλιά πετυχαίνει το τρίτο γκολ της ΑΕΛ, η οποία θα έχει έτσι τώρα τη δυνατότητα να πουλήσει ακριβά το τομάρι της τελευταία αγωνιστική.